Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία». Κάθε Παρασκευή μαζί 4.30 με 5.30 και κάθε Σάββατο 11 το βράδυ με 12. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με τις περιφερειακές εκλογές. Περιφερειακές εκλογές όπου τα ψηφοδέλτια έχουν μορφοποιηθεί, είναι έτοιμα σχεδόν προς κατάθεση. Από την άλλη βέβαια εμείς τηλεοπτικά αυτό που μπορούμε να δώσουμε, που μπορούμε να κάνουμε ή να στήσουμε κάποιες συζητήσεις με όσο το περισσότερα άτομα μπορούμε. Βέβαια θεωρώ ότι ένας αριθμός 3-4 καλεσμένων είναι ο ιδανικότερος για να υπάρξει μια πλούσια και σωστή συζήτηση. Γι' αυτό θα φροντίσω στις εκπομπές τις δικές μου τουλάχιστον να έχω εναλλαγές σε πρόσωπα που προέρχονται από διάφορες παρατάξεις. Γιατί δεν θέλω να φανεί ότι σιγοντάρω κάποια παράταξη περισσότερο ή λιγότερο κάποια άλλη. Να καλωσορίσω τους σημερινούς καλεσμένους, τους οποίους βέβαια τους εύχομαι και καλή προσωπική επιτυχία, γιατί πέρα από την επιτυχία του συνδυασμού την οποία θέλουν, είναι και ο προσωπικός αγώνας. Είναι κοντά μας η αντιπεριφερειάρχης και βέβαια και πάλι υποψήφια με τον κύριο Τζιτζικώστα, η κυρία Αθηνά Ιδωνάθα Νασιάδου, την οποία την καλωσορίζω στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρητρόπουλε. Με το συνδυασμό αλληλεγγύη, έτσι, του κυρίου Τζιτζικώστα. Είναι μαζί μας, να αρχίσουμε από τις κυρίες, θα μου το επιτρέψετε. Η κυρία Χριστίνα Σουλτανίδου, ριζοσπαστική αριστερή ενότητα, με την κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, την οποία επίσης την καλωσορίζω και την εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και μαζί μας ο κύριος Θωμάς Νικολός, περιφέρεια πρωταθλήτρια, με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω από όλους σας ένα σύντομο βιογραφικό. Βέβαια, λίγο πολύ έχετε ασχοληθεί με τα κοινά, αλλά καλό είναι να γνωρίζουν ακόμα περισσότεροι φίλοι γύρω από εσάς μερικά πράγματα. Κυρία Ιδωνά, είστε αντιπεριφερειάρχης, δικηγόρος στο επάγγελμα, ασχολείστε αρκετά χρόνια με την πολιτική, έτσι, υποψήφια και βουλευτήνα και πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου και αντιπεριφερειάρχης και αντινομάρχης. Τι άλλο θα θέλετε να προσθέσετε στο βιογραφικό σας? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τρόπο, τον πολύ ωραίο και πολύ ευγενικό με τον οποίο είπατε τις ιδιότητές μου. Εγώ βασικά και ουσιαστικά αισθάνομαι πάντοτε σαν δικηγόρος, και έτσι τώρα είμαι επίτιμη δικηγόρος, έχω παραιτηθεί, διότι θεώρησα κάποια στιγμή ότι όλα τα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει κανείς μαζί. Επειδή λοιπόν είχα μία μεγάλη απασχόληση στην αυτοδιοίκηση, όπως πολύ σωστά είπατε, 6 χρόνια πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 2 χρόνια αντινομάρχης υγείας, τα 2 πρώτα χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και εδώ να πω, κύριε Ρητρόπουλε, εσείς το ξέρετε, ότι από τις 13 περιφέρειες της χώρας, μόνο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε εκλέξει γυναίκα πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, και ήταν δύσκολη εποχή διότι ο νόμος ήταν ατελής και μας έπιασε και η οικονομική κρίση, οπότε τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου είμαι αντιπεριφερειάρχης οικονομικών και δημοσιονομικής πολιτικής, με επιλογή από τον περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα. Η φιλοδοξία μου είναι να επανεκλεγώ, και από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του περιφερειάρχη τι ρόλο θα μου αναθέσει. Όποιο ρόλο και αν μου αναθέσει, φιλοδοξία μου είναι να τον βγάλω εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας, έτσι, και για εσάς προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην Χριστίνα Σουλτανίδου. Με την κυρία Χαραλαμπίδου είπαμε υποψήφια, οικονομολόγος στο επάγγελμα. Έχετε ξανακατέβει σε εκλογές? Παλιότερα σε βουλευτικές εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ και στο προηγούμενο περιφερειακό είχα κατέβει με τη ριζοσπαστική αριστερή ενότητα. Μάλιστα. Τι άλλο θέλετε να πείτε για τον εαυτό σας? Δύο λόγια μόνο, ότι υπήρξα υπάλληλο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργό, πολύ ενεργό συνδικαλιστικό στέλεχος, εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων. Με να μ' αρέσει η δράση στα κινήματα, γι' αυτό ήμουν και από τα ιδρυτικά, θα έλεγα, έτσι, στελέχη του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ, του Αντιπαγκοσμιοποιητικού Κινήματος. Μέσα στα κινήματα ενάντια στα διόδια, στα χαράτσια, τώρα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ και του λιμανιού. Και είμαι και αυτή τη στιγμή, και εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον, και μέλος, εκλέγουμε και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα είστε υποψήφια, έτσι, στην υποψήφια. Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Ναι, με τη ριζοσπαστική αριστερή ενότητα, και η φιλοδοξία όλων μας είναι να κάνουμε την ανατροπή στην περιφέρεια
Και πραγματικά η ριζοσπαστική αριστερή ενότητα να κερδίσει αυτή τη μάχη πρώτη. Μάλιστα. Για να ανατρέψουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα. Ο κ. Τομάς Νικολός, δικηγόρος στο επάγγελμα, έχετε κάνει και θεολογία, έτσι, έχετε τελειώσει και θεολογία. Μάλιστα, καταρχήν να, εκεί, να πω ότι την ιδιαίτερη χαρά μου που έχω και δύο αξιόλογες κυρίες δίπλα μας για να συζητήσουμε. Όντως, όπως είπατε, είχα τελειώσει και τη θεολογική. Τώρα είμαι βέβαια εν ενεργεία δικηγόρος, υπό αυτή την ιδιότητα. Με τι ασχολείστε επαγγελματικά περισσότερο, με ποια αντικείμενο. Με ποιο αντικείμενο, είμαστε δικηγορική εταιρεία, το αντικείμενό μας είναι αστικό, δίκαιο και τραπεζικό. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, δε, ναι. Τραπεζικό, έχει πολύ τραπεζικό, έτσι. Έχει. Μάλιστα, υποψήφιος είναι της μόδας τώρα. Κύριε Νικολό, είναι πρώτη φορά που είμαι υποψήφιος. Και επιπροσθέτως να πω ότι στα κοινά, ας το πω έτσι, λόγω της ιδιότητάς μου στη δίκηση και της ΚΑΕ Άρη στο μπάσκετ, ας το πούμε σαν δεύτερη ενασχόληση. Εκεί τι ασχοληθήκατε, παίζατε μπάσκετ ή ασχοληθήκατε. Όχι, τώρα είμαι αυτή τη στιγμή στη δίκηση. Γιατί σας βλέπω πολύ ψηλό. Όχι, δεν έπαιζα, δεν ευτύχησα σε αυτό το κομμάτι, οπότε περάσαμε στο διοικητικό κομμάτι. Μάλιστα, καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτό, έτσι, πολύ. Στο διοικητικό. Από εκεί έγινε και το πάντρεμα μέσω του Άρη. Ναι, το πάντρεμα έγινε από εκεί τρόπον. Με τον κύριο Ιωαννίδη, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Το θαύμαζα από μικρός, δεν γίνονταν. Καλά, πολύ το θαυμάζαμε, ναι, αυτό είναι γεγονός. Να αρχίσω από εσάς, κυρία Ιδονά, να μας πείτε 2-3 λόγια, έτσι όσο πιο σύντομα μπορείτε, τα βασικά έργα ή αν θέλετε αυτό που έχετε κάνει την τετραετία αυτή, τα 3,5 χρόνια που είστε στην εξουσία, στην... που η έχετε την ευθύνη της περιφέρειας. Είναι γνωστό, κύριε Ερυθρόπουλε, ότι το 2012 και το 2013 ήταν τα δυσκολότερα χρόνια για την αυτοδιοίκηση. Βεβαίως θα μου πείτε, για όλη τη χώρα ήταν δύσκολα, αλλά η αυτοδιοίκηση επλήγει κέρια. Να σας πω ότι η κεντρική αυτοτελής πόρη, δηλαδή η πιο σημαντική πόρη που παίρνει η αυτοδιοίκηση, μειώθηκαν κατά 70%. Αυτό το λέω όχι για να δικαιολογήσω μια κάποια απραξία, διότι τέτοιο πράγμα δεν υπήρξε, αλλά για να τονίσω ότι σε αυτό το πολύ δύσκολο κλίμα, και το οικονομικό κλίμα, αλλά και του νόμου που σας είπα προηγούμενα, με τις ατέλειές του, με τις ασάφειές του κτλ., εμείς σαν διοίκηση της περιφέρειας, αρχικά με τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη και στη συνέχεια με τον Απόστολο τον Τζικώστα, καταφέραμε να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την τελευταία χρονιά, πέρυσι δηλαδή, το 2013, αυξήσαμε την απορροφητικότητά μας στο ΕΣΠΑ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και από το 53% φτάσαμε στο 73%. Αυτό σημαίνει εκτέλεση 523 έργων σήμερα, μικρών και μεγάλων, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικής αξίας η εκτέλεση των έργων αυτών περίπου 1,5 δισεκατομμύριο. Προσπαθήσαμε να παρέμβουμε και σε μικρά προβλήματα, προβλήματα καθημερινότητας δηλαδή, τα οποία είναι πολύ απαραίτητα για την καλή ζωή των συμπολιτών μας και στις 7 περιφερειακές ενότητες, αλλά και σε μεγαλύτερα θέματα τα οποία απασχολούν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ευελπιστούμε ότι στη νέα περίοδο, η οποία θα είναι στην πράξη η πρώτη ολοκληρωμένη περίοδος, κύριε Ερυθρόπουλε, διότι είναι γνωστό ακριβώς ότι αυτή η πρώτη περίοδος λειτουργήσε σχεδόν πειραματικά και ήταν μόνο 3,5 χρόνια, διότι η θητεία μας λήγει 31/8. Λοιπόν, στην καινούργια περίοδο, που θα είναι μια πλήρης πενταετία, που θα έχουμε να διαχειριστούμε το καινούργιο ΕΣΠΑ του 2014-2020, θα προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί σε όλους τους τομείς τους οποίους εμείς έχουμε επιλέξει και θεωρούμε ότι είναι σημαντικής αξίας. Μάλιστα. Για να γίνει η ζωή των ανθρώπων πολύ καλύτερη και η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια σε πληθυσμό και η πρώτη σε έκταση, να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στην χώρα μας. Η νέα διοίκηση από πότε λαμβάνει? Από 1η Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου, έτσι. Ωραία. Να περάσω στον κύριο Νικολό, να μου πει την άποψή του γύρω από την πρώτη, έτσι, την τετραετία, ας το πούμε έτσι, 3,5 χρόνια περίπου, τετραετία τη λέμε. Ήταν 3,5. Θεωρούμε ότι ήταν ένα στάδιο, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Ιαϊδονά, πειραματικό. Από εκεί και πέρα έγιναν έργα, δεν τα αμφισβητεί κανείς αυτό, έγιναν προσπάθειες.
Κάθε συνδυασμός κατεβαίνει πλέον με ένα καινούριο πρόγραμμα, κάτι περισσότερο να κάνει. Το κομμάτι το δικό μας, τουλάχιστον του Γιάννη Ιωαννίδη, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, να δώσει έναν λίγο διαφορετικό αέρα σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και γιατί όχι και κάποια πράγματα που ξεκίνησε να τα συνεχίσει βεβαίως. Δεν αμφισβητεί κανείς το μέχρι σήμερα παραχθέν έργο. Θεωρούμε όμως ότι η περιφέρεια αυτή έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και γι' αυτό και κατεβαίνουμε όλοι με διάθεση για να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Μάλιστα. Ολοκληρώσατε ή θέλετε? Βεβαίως, ναι. Ωραία. Η Χριστίνα Σουλτανίδου, η πρώτη έτσι θητεία αυτής της καποδιστριακής διοίκησης. Ακούμε όλοι εδώ και μερικά χρόνια ότι η Ελλάδα είναι το πειραματόζω εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών από Τρόικα και Δουνουτού. Σήμερα ακούω ότι και η κεντρική, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι και πειραματόζω ουσιαστικά οι κάτοικοι ενός καλλικρατικού νόμου. Αυτό βέβαια τελικά τα πειράματα πάνω στις πλάτες του λαού και μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές και μέσα από τον Καλλικράτη και μέσα από τις διοικήσεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα τα οποία βιώνει όλη η κοινωνία μας. Δεν είναι τυχαίο και το γνωρίζουμε όλοι ότι η ενεργεία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα, επίσημα πάνω από 30%, ενώ στο 27,9% επίσημα τουλάχιστον λέγεται για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι επενδύσεις παγίων κεφαλαίων σε όλη την Ελλάδα τα έτη 2009-2011 μειώθηκαν κατά 45%. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι επενδύσεις παγίων κεφαλαίων μειώθηκαν κατά 55,5%. Και αυτό συνδέεται με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί τομείς στους οποίους είχαν διατεθεί κονδύλια του ΕΣΠΑ δεν δόθηκαν, με βασικά ζητήματα της έρευνας, της καινοτομίας, τα οποία σε μια περιφέρεια που έχει η Θεσσαλονίκη μόνο δύο πανεπιστήμια θα έπρεπε να αναπτυχθούν. Βλέπουμε ότι συμβασιοποιήθηκε μόνο το 24% και ουσιαστικά απορροφήθηκε το 6,2%. Όταν για την ενέργεια, την αιωλική, την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχει απορροφηθεί τίποτε, όταν για την καθαρότητα της ατμόσφαιρας δεν έχει απορροφηθεί δραχμή, βλέπουμε λοιπόν όταν μάλιστα έχουν γίνει επενδύσεις εντός εισαγωγικών όπως τις σκουριές της Χαλκιδικής, οι οποίες έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, θα έλεγα πως όλο αυτό το πλέγμα της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, της μη αντίστασης καμιά στην περιφέρεια να διεκδικήσει και να πάρει από αυτούς τους πόρους που πριν από λίγο ομολογήθηκε και το ξέρουμε όλοι, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους μειώθηκαν κατά 70%. Όλη αυτή η υποτελή συμπεριφορά των εκλεγμένων στη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε αυτές τις αρνητικότατες συνέπειες για τους κατοίκους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα φυσικά το να φεύγουν μετανάστες, το να υπάρχουν άνεργοι κτλ. Εδώ δεν πρέπει να το αφήσουμε αναπάντητο. Όχι, σας παρακαλώ. Υποτελείς, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε? Στην κεντρική εξουσία. Όχι, μιλάμε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην κεντρική εξουσία ήταν υποτελείς. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι λέτε εσείς. Αυτά εμείς όμως δεν μιλάμε με συνθήματα, εμείς μιλάμε με πράξεις. Καμία υποτέλεια, σας διαβεβαιώ, και ίσα ίσα διεκδικητικότητα μεγάλη. Σε ένα κλίμα, κεντρικά το κλίμα το οποίο περιγράψατε. Ούτε είπαμε εμείς ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έγινε πειραματόζω του Καλλικράτη. Αυτά τα οποία εγώ σας είπα προηγούμενα είναι τα αποτελέσματα και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Εκτιμώ ότι και οι 13 περιφέρειες της χώρας ούτε υποτελείς ήταν, ούτε ανήκαν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι τις διοικούσαν. Το κλίμα ήταν τέτοιο και δουλέψαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από αυτά τα οποία είπατε, χωρίς να θέλω να αντιδικήσω, δεν ανταποκρίνεται τίποτε στην πραγματικότητα. Σας είπα ότι μόνο μέσα στο 2013 αυξήσαμε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες της απορροφής τις οποίες κάναμε. Η ανεργία όντως είναι ένα τεράστιο. Ποιος την αμφισβητεί, κύριε Ρυθρόπουλε, την ανεργία? Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα συγχωρείτε λέγεται πάρα πολύ. Στην Κεντρική Μακεδονία είναι μεγάλο το ποσοστό. Πείτε μας και πώς εργοστάσατε στην Κεντρική Μακεδονία, κύριε Ιδωνά. Πολλές επιχειρήσεις μας πήγανε στις γειτονικές χώρες. Και ευθύνεται η περιφέρεια για την κεντρική Όχι, πολιτική σκηνή, για τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από την κεντρική εξουσία, οι οποίες έχουν σχέση με τη φορολογία, οι οποίες έχουν σχέση με όλα τα άλλα, τα οποία όμως δεν είναι αντικείμενα της περιφέρειας. Εσείς θεωρείτε σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Όλες οι περιφέρειες το έχουν. Το ύψιστο πρόβλημα είναι η ανεργία. Σαφώς και είναι η ανεργία. Και εκεί επικεντρώνουμε και τις προσπάθειές μας και λέμε ουσιαστικά.
ουσιαστικά θέλουν πολλές επιχειρήσεις στην διπλανή χώρα. Έτσι. Μα κύριε Ερυθρόπουλε, και θα συνεχίσουν να φεύγουν, διότι εάν εκεί η φορολογία είναι 10% και εδώ είναι 43%, πώς θα παραμείνει μια επιχείρηση? Αλλά για το όνομα του Θεού, είναι θέμα της περιφέρειας, της όποιας περιφέρειας αυτό. Και ποιος σας είπε ότι δεν το διεκδικούμε? Και ποιος σας είπε ότι δεν το διεκδικούμε? Να σας πω κάτι. Σαφώς και δεν διεκδικούμε με τον τρόπο που διεκδικείτε εσείς. Σαφώς και δεν βγαίνουμε στα πεζοδρόμια για να φωνάξουμε. Αλλά η διεκδίκηση δεν είναι υποδέστερη αυτήν την οποία κάνουμε εμείς από αυτήν την οποία εσείς εμφανώς κάνετε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και γι' αυτόν τον λόγο και όλος ο κόσμος εδώ και 12 χρόνια μας τιμά με την ψήφο του. Δεν τον ξεγελάμε τον κόσμο και αυτό θα το δείξουν και οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 18 Μαΐου. Επομένως, το να λέμε πράγματα τα οποία στην πράξη δεν ισχύουν, απλά να θέλουμε να έχουμε έναν καταγγελτικό λόγο, νομίζω ότι δεν προσφέρουμε τον καλύτερο. Εγώ σας σέβομαι απόλυτα. Το συνάδελφό μου από τον συνδυασμό σας, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον εκτιμώ αφάνταστα. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά ξέρετε, δεν συνηθίζαμε να προσβάλλουμε ο ένας τον άλλον και να απαξιώνουμε τη δουλειά ο ένας του άλλου. Εντάξει, πολιτική ήταν η τοποθέτηση. Ναι, αλλά για συμπεριφορές δουλοπρεπής όταν μιλάμε, για το όνομα του Θεού. Υποτελείς, είπα συγγνώμη. Ουσία, κυρία όχι, καμία κυρία. Σας διαβεβαιώ. Πείτε μου ένα βήμα διάβημα που κάνατε και πώς το κάνατε, διεκδικώντας να μην μειωθούν κατά 70% οι πόροι του κεντρικής αυτοτελείς, πόροι από την κεντρική διοίκηση. Πείτε μου ένα βήμα που κάνετε και το κατάλαβε και η κοινωνία. Τα πιο σημαντικά βήματα, βεβαίως και η κοινωνία να το καταλάβει και το καταλαβαίνει. Τα πιο σημαντικά βήματα γίνανε ομαδικά από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Δεν την κάνεις μεμονωμένα, γι' αυτό εσείς που είστε συνδικαλίστρια και αγωνίζεστε με τον τρόπο αυτόν, καταλαβαίνετε ότι το επίσημο όργανό μας είναι η Ένωση Περιφερειών, η ΕΜΠΕ. Εκεί με τον κύριο Σγουρό και με όλους τους άλλους συναδέλφους από όλες τις περιφέρειες, το θέσαμε πάμπολες φορές. Αλλά η απάντηση ήταν σε αυτό το οικονομικό κλίμα το οποίο υπάρχει, αυτά υπάρχουν, αυτά δίνουμε. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Θα μου επιτρέψετε να δώσω τον κύριο Νικολό, ο οποίος σας ακούει, κάνετε την αντιπαράθεσή σας, ο οποίος δεν παρεβαίνει με ευγένεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να του στηρίσουμε το χρόνο. Εγώ ήθελα να βάλω και μια άλλη διάσταση στην αντιπαράθεση, που είναι ουσιαστική βεβαίως. Θεωρώ ότι υπήρξε, και το τονίζουμε ιδιαίτερα σαν συνδυασμός, αυτό το λεγόμενο overbooking για το ΕΣΠΑ, ότι δηλαδή η περιφέρεια απορρόφησε υπερβολικά μεγάλο, έριξε πάρα πολλά έργα στο ΕΣΠΑ και τώρα βγήκε μια απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο λέει ότι πρέπει να πάρουμε πίσω κάποια έργα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν υπήρξε μαχητικότητα από την περιφέρεια, όμως κατευθύνθηκαν πάρα πολλές ενέργειες στο ΕΣΠΑ, γέμισε το σύστημα, υπερχείλησε να το πω έτσι, δηλαδή αυτή είναι από την πλευρά τη δικιά μας, δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική ένσταση αυτή που προβάλλουμε, και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε πίσω κάποια έργα που ανακοινώθηκαν όσον αφορά το ΕΣΠΑ. Προγραμματίστηκαν, εννοείται. Θεωρώ ότι προγραμματίστηκαν. Τώρα, δηλαδή, αν θέλει, υπήρξε υπέρβαση. Υπήρξε υπέρβαση εισαγωγή. Τι? Υπήρξε υπερχείληση, να το πω έτσι. Πολλά έργα μπήκαν στο ΕΣΠΑ. Προτάθηκαν στο ΕΣΠΑ. Ανακοινώθηκαν. Και εν συνεχεία τώρα πρέπει να τα πάρουμε πίσω, γιατί δεν καλύπτει το ΕΣΠΑ όλα αυτά τα έργα της περιφέρειας. Πάνω στο θέμα το οποίο... Αν θα μπορούσε να μας αναφέρει κανένα από αυτά, παρακαλώ. Αυτό θα περιμένουμε να μας το... Όχι, εσείς να μας το πείτε. Όταν κάνετε μια καταγγελία θα πρέπει να είστε έτοιμος να αναφέρετε. Και ποιο από τα έργα αυτά. Το έγγραφο του Υπουργείου λέει χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο μας είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει άμεσο κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων. Και δίνει αυτό αφορά από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλο είναι μια ένταξη και άλλο απένταξη Μακεδονία που λέτε. Όχι, να ακουστεί θέλω κύριε Ιδονά, σας παρακαλώ. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βγήκε, από ό,τι είναι η πληροφορία, βγήκε δεύτερη στο overbooking, δεν ήταν πρώτη. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει η περιφέρεια να αποφασίσει αν θα πάρει πίσω να και τι από αυτά δηλαδή, που ανακοινώθηκε. Θα... Η αντίληψή μου από το έγγραφο που διαβάζω το νομικό αυτή είναι. Μάλιστα. Πάνω στο θέμα που συζητούσαμε πριν, που έχει να κάνει με την ανεργία, με τις επενδύσεις κτλ. Εκεί η περιφέρεια πιστεύετε ότι θα μπορούσε να παίξει ρόλο? Στο θέμα της ανεργίας, ας πούμε. Η ανεργία είναι τεράστιο πρόβλημα την Κεντρική Μακεδονία. Εγώ θεωρώ ότι η Κεντρική Μακεδονία... Αυτό δεν φταίει άμεσα η περιφέρεια, δεν είναι μορφή αυτό που λέω, ας πούμε, αλλά έχουμε τεράστια ανεργία. Πάντοτε η Θεσσαλονίκη είχε, κατά τη γνώμη μου.
Θεσσαλονίκη ακολουθούσε μια φθήνουσα πορεία. Η ανεργία για μας είναι, ναι, και θεωρούμε ότι μόνο δια της ανόδου της επιχειρηματικότητος μπορεί να αλλάξει κάτι. Η επιχειρηματικότητα βέβαια είναι συνάφεια και αυτό που είπε η κυρία Ιδονά, ότι μας φεύγουν επιχειρήσεις. Η κεντρική διοίκηση βέβαια αποφασίζει για τη φορολογία. Δεν μπορεί η περιφέρεια να επέμβει στον τρόπο φορολόγησης. Μπορεί να κάνει ενέργειες όμως μικρές ή μεγάλες για να ξαναφέρει πίσω την επιχειρηματικότητα. Να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι πάντως ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Βλέπουμε το αρνητικό μόνο ότι φεύγουν επιχειρήσεις έξω. Φεύγουν, από την άλλη βέβαια πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά, ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ένα πρωτεύοντα ρόλο σε όλα τα Βαλκάνια, ότι εδώ έρχονται οι φίλοι μας από τα Βαλκάνια για τουρισμό, ότι στην αγορά της Θεσσαλονίκης πέφτουν πάρα πολλοί φίλοι από τις γύρω χώρες όπου αγοράζουν, ψωνίζουν, καταναλώνουν. Δηλαδή υπάρχουν πλεονεκτήματα και ομοιονεκτήματα. Γιατί δηλαδή η Θεσσαλονίκη με τόσα πλεονεκτήματα και η Κεντρική Μακεδονία να μην τα αξιοποιήσει και να έχουμε μείον θέσεις εργασίας και όχι συν? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η έλλειψη επιχειρηματικότητας. Δεν έχουμε επιχειρήσεις που να λειτουργούν στο μέγιστο επαγγελματικό βαθμό για να τραβήξουμε τις νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή όντως έρχονται οι Βαλκάνοι. Έρχονται όμως στοχευμένα ή έρχονται τυχαία επειδή ανοίξανε τα σύνορα για παράδειγμα πιο εύκολα? Στη Χαλκιδική που έρχονται, έρχονται πολλοί Ρώσοι, έρχονται Βούλγαροι. Δεν έχουμε οδικό δίκτυο. Ακόμα δεν είναι, ο δρόμος δεν έχει ολοκληρωθεί. Α, τώρα που ερχόμουν έτσι για να το πω λίγο στον περιφερειακό, είχαμε πλημμυρίσει πάλι. Έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο για να έρθω. Δηλαδή πρέπει και εμείς οι ίδιοι να βοηθήσουμε με τις υποδομές μας. Όντως οι Βαλκάνοι έρχονται. Ανέβηκε και το εισόδημά τους ίσως και κατεβαίνουν στην Ελλάδα, που την οποία τη βρίσκουμε μπορεί και πιο φτηνή. Ανέβηκε και το δικό μας κατέβηκε. Το δικό μας κατέβηκε βεβαίως. Υπάρχει μια ευκολία πρόσβασης. Κατέβηκε το δικό μας. Αν ανέβηκε η παροχή υπηρεσιών η δική μας, ίσως να είναι και πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον σαν περιφέρεια, οι υποδομές. Η περιφέρεια οφείλει να συνδράμει στις υποδομές και στην επιχειρηματικότητα. Δεν μπορεί ούτε στη φορολογία όντως να μειώσει και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. 10% έχει η Βουλγαρία, τι να κάνουμε? Μάλιστα. Φεύγουν οι επιχειρηματίες. Μπορούμε να τους κρατήσουμε και με ποιους τρόπους? Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα. Κυρία Ιδονά, άλλα προβλήματα τα οποία εσείς κρίνετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη θετία, όποια είναι η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ποια είναι τα σημαντικότερα? Συγκεκριμένο πρόβλημα, να σας πω, πέρα από αυτό της ανεργίας, το οποίο είναι το μείζον πρόβλημα, δεν θα ήθελα να εστιάσω. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο και προηγουμένως εφήγει προηγουμένως και από τους άλλους συνομιλητές. Τα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε εμείς σαν περιφέρεια και τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να φύγουμε από αυτήν την κατήφια και από αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο με τον οποίο περάσαμε τα 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας μας. Όντως η Θεσσαλονίκη και όλη η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Ας μην μένουμε μόνο στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έχει το λιμάνι, έχει το αεροδρόμιο, έχει 5 ανώτερα και ανώτερα προϊόντα, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έχουμε τον τουρισμό μας, τον οποίο πολύ σωστά εσείς δείξατε. Έναν τουρισμό. Βεβαίως, θα πω και τον πολιτισμό. Αλλά ο τουρισμός είναι ένας βασικός πυλώνας. Και ένας βασικός πυλώνας, ο οποίος πλέον δεν θα λειτουργεί και δεν λειτουργεί σε τρίμηνη, τετράμηνη βάση ετησίως, αλλά στόχος μας είναι να λειτουργεί σε δωδεκάμηνη βάση. Ξέρετε πολύ καλά, το είπε και ο συνάδελφος εδώ, ο κύριος Νικολός, ότι μπήκαμε μέσα σε αγορές στοχευμένες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να μπούμε παλαιότερα, όπως είναι αυτή η αγορά της Ρωσίας. Και είχαμε πέρυσι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και φέτος προαλήφεται να είναι ακόμη καλύτερη. Η αγροτική οικονομία, πολύ σωστά είπατε, αλλά το δικό μας το ζητούμενο είναι, γι' αυτό και ο συνδυασμός μας δεν φέρει τυχαία το όνομα αλληλεγγύη, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύουμε, πώς θα γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας, κύριε Ερυθρόπουλε, και πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις. Τα άτομα τα οποία παρτίζουν την αλληλεγγύη, τι χαρακτηριστικά πιστεύετε πρέπει να έχουν? Γιατί σίγουρα μπορεί να είστε ένα σύνολο, ένα συνδυασμό, αλλά αποτελείται από άτομα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Γιατί πολλές φορές έχουν ακουστεί αρνητικά σχόλια για ανθρώπους της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφοι όλων των άλλων συνδυασμών. Να είναι έντιμοι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν διάθεση να δουλέψουν, να έχουν γνώση, να είναι ευπρεπείς, να έχουν διάθεση. Μάλιστα. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν πρέπει να έχει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και κυρίως, ξέρετε, αυτό όχι, να το τονίσω σας παρακαλώ. Όχι, είναι κάτι το οποίο το λέμε, αλλά δυστυχώς... Ω, μην το λέτε, μην το λέτε. Δυστυχώς δεν είναι στο βαθμό που θέλαμε. Πολλά προσάπτουμε στην αυτοδιοίκηση και πολύ κακώς κατηγορείται η αυτοδιοίκηση διαρκώς, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κακοί υπάρχουν, κύριε Ερυθρόπουλε, σε όλα τα επαγγέλματα. Μία κουβέντα μόνο, επιτρέψτε μου να πω. Και κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω ακράδαντα, επειδή είπατε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν, να είναι αφοσιωμένοι στην αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε ένας καθαρά αυτοδιοικητικός συνδυασμός. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει πολλά πράγματα. Και αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου. Έτυχε πολύ σοβαροί και αξιοπρεπείς συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με πολλά προσόντα, να έχουν και άλλες ιδιότητες και άλλες αρμοδιότητες, να είναι υπουργοί, να είναι βουλευτές, και την αυτοδιοίκηση την είδαν δυστυχώς σαν πάρεργο. Από αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε την κουβέντα θέλει, μας, θέλει δουλειά. Αφού κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, συνεχίζοντας το λόγο, έτσι μοιράζοντας το ίσα σε όλους. Μικρό διαλυματάκι αμέσως πάλι μαζί με το θέμα το οποίο συζητάμε, περιφερειακές εκλογές. Στην Κεντρική Μακεδονία, δεύτερο μέρος της εκπομπής, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με θέμα όπως και στο πρώτο μέρος, περιφερειακές εκλογές. Κοντά μας και πάλι η κυρία Αθηνά Ιδωνά Αθανασιάδου, αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφια με τον συνδυασμό αλληλεγγύης του κυρίου Τζιτζικώστα, του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα, η κυρία Χριστίνα Σουλτανίδου, υποψήφια με τη ριζοσπαστική αριστερή ενότητα, με την κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου και ο κύριος Θωμάς Νικολός, υποψήφιος με το συνδυασμό Περιφέρεια Πρωταθλήτρια, Γιάννης Ιωαννίδης.
Είχαμε σταματήσει στο πρώτο μέρος την κουβέντα μας στο ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο υποψήφιος, μια που οι υποψήφοι αποτελούν τον κάθε συνδυασμό. Αναφέρθηκε η κυρία Ιδονά πάνω σε αυτό. Θέλω και την άποψη των συνομιλητών μας. Βέβαια, να πω ότι άφησε και μια αιχμή ότι στο δικό μας συνδυασμό υπάρχουν καθαρά αυτοδιοικητικοί. Το εκλαμβάνω εγώ, αν θέλετε, και ως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αποαντηθεί από τους συναδέλφους εδώ, από τους συνομιλητές, επειδή οι επικεφαλής είναι βουλευτές. Ενδεχομένως να υπονοούσε αυτό η κυρία Ιδονά. Αν κάνω λάθος, σας με διορθώσει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Την άποψή μου, δεν είπα ωραία, τίποτε, ναι. Δεν υπονοούσα τίποτε. Η κυρία Σουλτανίδου άσμασε πάνω σε αυτό και βέβαια να πω ότι σε άλλες περιοχές παραιτήθηκαν από τη βουλευτική του έδρα. Έτσι και από το κόμμα το οποίο σας στηρίζει. Η κυρία Δούρο, από ό,τι ξέρω. Ναι. Θα ήθελα λίγο να συνδέσω το τι πρέπει να είναι και πώς πρέπει να είναι ένας υποψήφιος και ένας εκλεγμένος στην αυτοδιοίκηση με το τι θέλουμε την αυτοδιοίκηση. Γιατί και στην προηγούμενη κουβέντα εγώ δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω αυτά που ήθελα να πω. Με την έννοια ότι προφανώς και η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, παρόλο που έχει το μέγεθος ενός πολύ καλού υπουργείου, δεν είναι μια ξεχωριστή χώρα. Η πολιτική που ασκείται μέσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδυάζεται με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται σε όλη τη χώρα. Και προφανέστατα αυτά τα χρόνια που περάσανε ήταν σκληρά χρόνια σκληρής μνημονιακής πολιτικής. Και γι' αυτό λέμε εμείς ότι το τι πολιτική θα εφαρμόσει η διοίκηση, αυτοί που διοικούν την περιφέρεια και το πώς θα λειτουργήσουν και αν θα πιέσουν την κεντρική διοίκηση και αν θα παλέψουν για μια διαφορετική πολιτική, έχει μεγάλη σημασία για το πώς θα είναι οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Ενώ λοιπόν ότι. Εμείς λέμε ότι σαν περιφέρεια, σαν αιρετή διοίκηση, θα πούμε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα μνημόνια. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να ζει υπό το βάρος των μνημονίων. Θα πούμε ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και μην θα αξιώσουμε. Γενικά, όχι, όχι, δεν είναι καθόλου γενικό. Καθόλου γενικό. Για την περιφέρεια μιλάμε. Για την περιφέρεια ακριβώς μιλάμε. Αλλά όταν έχουν μειωθεί. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Ανθρώπουλε. Να επικεντρώσουμε στην περιφέρεια. Όχι. Θέλω να επικεντρώσω και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, να έχει κεντρική κυβέρνηση και να σου αποδώσει όλους τους αυτοτελείς πόρους. Δεν θα μπορέσει, όχι, θα σου κόβει συνέχεια. Άρα λοιπόν συνδέονται. Όπως επίσης, εάν δεν υπάρξει, γιατί μιλούσαμε πριν για τη μεγάλη επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα κτλ., καμία χώρα και πουθενά σε όλη τη γη δεν έχει αναθέσει την ανάπτυξη της οικονομίας, ειδικά μετά από κρίση, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν γίνει παρέμβαση του δημοσίου και της κεντρικής κυβέρνησης. Εάν λοιπόν. Είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα άτομα. Θα πω λοιπόν ότι τα άτομα θα πρέπει να έχουν μια αγωνιστική διάθεση. Πλατιά και έξω από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιμένω, γιατί αν δεν γίνουν δημόσιες επενδύσεις, αν δεν παρεμβαίνει το κράτος όταν φεύγουν οι επιχειρήσεις, αλλά όταν κλείνουν και οι επιχειρήσεις, όπως έκλεισε η Έλβο, όπως ξεπουλιέται το λιμάνι, όπως ξεπουλιέται το νερό, και αν απέναντι σε αυτά δεν αντισταθεί η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν θα μπορέσει να ασκήσει πολιτική, κύριε Ευθρόπουλε. Αν δεν έχει συνδεδεμικό σταθμό, αν δεν έχει νερό, θα απαντήσω. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτοί. Αντιλαμβάνουμε ότι συνδέονται. Εδώ άμεσα συνδεδεμένα είναι. Αλλά άμα πούμε σε μια συζήτηση καθαρά πολιτική, όπως συζητάνε οι βουλευτές, τότε δεν θα μιλήσουμε για την περιφέρεια συγκεκριμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι συνδέονται, αλλά θέλω να πιάσουμε περισσότερο τα θέματα που αφορούν την περιφέρειά μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτή η περιφέρεια κατέληξε καθόλου, τουλάχιστον νομίζω εγώ, ναι. Επιτρέψτε μου, σέβομαι αυτό που λέτε ωστόσο, όμως επειδή αυτή η περιφέρεια κατέληξε ουσιαστικά να διαχειρίζεται τώρα το επόμενο ΣΕΣ, θα είναι ένα δισεκατομμύριο. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν στην αυτοδιοίκηση, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μία αντίληψη. Όχι ότι υποτάσσομαι σε αυτά που λέει η κεντρική διοίκηση και η κυβέρνηση. Μία αντίληψη που λέει ότι αγωνίζομαι για τους πολίτες μου, ότι μπορώ και διεκδικώ, ότι είμαι η φωνή των πολιτών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σημαίνει ότι τις διεκδικήσεις και τους αγώνες που κάνει όλος αυτός ο λαός, εγώ μπορώ και μεταφέρω αυτή τη φωνή και τη διεκδίκηση στην κεντρική κυβέρνηση, σημαίνει ότι αυτό γίνεται με ανιδιοτέλεια από αυτούς που είναι εκλεγμένοι, ωραία. Με έλεγχο για το αν θα είναι τίμιοι, γιατί δεν φτάνει να είσαι, πρέπει και να φαίνεσαι, αλλά και να ελέγχεσαι ότι είσαι τίμιος, με συμμετοχή, και γι' αυτό λέμε να πιστεύουν στη δημοκρατία και στη συμμετοχή, και γι' αυτό λέμε εμείς ότι ακόμη και ο προϋπολογισμός της περιφέρειας πρέπει να είναι συμμετοχικός. Ωραία, ωραία. Αυτά όλα είναι αντιλήψεις και να φέρεις υπόψη το τι θέλουν οι πολίτες σου. Γιατί
Ωραία, το ζήτημα μόνο δεν είναι η ανεργία, ναι, μισό λεπτό, είναι και το θέμα της υγείας, κλείσαν τα νοσοκομεία, είναι και το θέμα των σχολείων. Αυτά πρέπει να τα έχουμε. Λοιπόν, καμία. Μην ανοίγουμε όμως αυτά όλα τα θέματα τα οποία συζητάνε στη Βουλή. Έτσι, γι' αυτό. Παρακαλώ, αλλά στη Χαλκιδική πώς θα έρθει τουρίστας όταν το νοσοκομείο του Πολυγύρου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 1,5 εκατομμύριο πολίτες το καλοκαίρι. Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο του Πολυγύρου, των Γιαννητσών, ξέρω κι εγώ, τη Έδεσα, τη Βέρεια. Μην πάμε σε πιο πλατιά ζητήματα, αυτό λέω όμως. Να περνώ στο λόγο στον κύριο Νικολό. Και σημειωτέων, κύριε Ρητρόπουλο, συγγνώμη. Εμείς δεν ψηφίσαμε μνημόνια. Εμείς δεν ψηφίσαμε μνημόνια. Κανείς από εμάς δεν είχε καμία σχέση με τα μνημόνια και εμείς δεν τα θέλουμε τα μνημόνια. Από πολλά από αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος μας περιγράφουν απόλυτα. Ωραία, και εμάς τις δικές μας αντιλήψεις. Δεν περνάμε καλά με το μνημόνιο, κανένας μας, έτσι, δεν είμαστε μνημονιακοί. Σας παρακαλώ, πάντως το ερώτημα που έθεσα. Όχι, ο κύριος Ιωαννίδης έχει καταψηφίσει πάρα πολλά και όλους τους εφαρμοστικούς νόμους και τα μνημόνια, παρακαλώ. Τώρα εντάξει, τους ψήφισε. Τα ψήφισε, ήταν βουλευτής. Ναι, άρα είναι. Λοιπόν τι λέμε. Πατάμε τα ψηφίζουμε και μετά λέμε ότι δεν τα πιστεύουμε. Το μνημόνιο είναι φάρμακο, αλλά τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ναι, και ασπιρίνη, ναι. Αλλά και δηλητήριο, ναι. Και αρσενικό. Ας δώσουμε το λόγο. Το αποτέλεσμα. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Μια πολύ μικρή παρατήρηση, δεν θα επεκταθώ. Η κεντρική διοίκηση δεν είναι εχθρός της περιφέρειας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν θα αντιπαρατίθεται. Η περιφέρεια με καλό τρόπο, με θετική ενέργεια, οφείλει να συνεργάζεται με την κεντρική διοίκηση. Δεν οφείλει ούτε να συγκρούεται, ούτε να τη βλέπει ως εχθρό της. Αλλιώς θα περιθωριοποιηθεί. Και σταματάω εδώ. Όσον αφορά τώρα τα χαρακτηριστικά, για να επανέλθουμε, μην μπούμε στο μνημόνιο, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες στα ψηφοδέλτια. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να βλέπω είναι ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν δουλευτεί. Ανθρώπους που έχουν τριφτεί στα επαγγέλματά τους. Δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις άνθρωποι, και δεν το λέω προσωπικά, αλλά το λέω, η αυτοδιοίκηση έχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να αποφασίζουν για άλλους χωρίς οι ίδιοι να έχουν δουλευτεί μέσα στα επαγγέλματά του, οποιοδήποτε είναι αυτό. Μπορεί να είναι αγρότης, μπορεί να είναι γιατρός, οτιδήποτε. Να είναι άνθρωποι της δουλειάς, να είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από πολλά στάδια. Μόνο κάποιος που έχει ξεκινήσει. Καλά, κοινέοι πρέπει να μπουν. Δεν χρειάζεται. Κοινέοι από κάπου να κάνουν όλοι και αυτοί έχουν έτσι. Ναι. Αξιολογούνται και κρίνονται όλοι. Δηλαδή, κρίνονται όλοι, βεβαίως. Όχι, αυτό είναι μια παθογένεια και της κεντρικής δίκησης, έτσι για να το πω τώρα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι, να μην πω ανεπάγγελτοι, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουν για όλη την Ελλάδα σχεδόν, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, προσωπικά και θεωρώ και σαν συνδυασμοί όλοι. Ανθρώπους που είναι μέσα στην κοινωνία, είναι μέσα στα πράγματα και οι οποίοι έχουν δουλέψει για να μπορούν να πούν τη γνώμη τους και να έχουν υποστεί και τις συνέπειες και του μνημονίου και όλα, για να έχουν και κάτι περισσότερο να προσφέρουν. Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι σε αυτό το μέρος να περάσουμε σε λίγο με διαφορετικό τρόπο τη συζήτηση. Θα ήθελα από εσάς, τους ίδιους, να κάνετε ένα ερώτημα στους συνομιλητές, ο καθένας όπου θέλει. Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να απαντήσει ο συνομιλητής, ο οποίος είναι και αντίπαλος κατά κάποιο τρόπο, έτσι εισαγωγικά το αντίπαλος, αλλά το αντίπαλο ψηφοδέλτιο, αλλά θα παρακαλούσα απλά να είναι σύντομες οι ερωτήσεις και πολύ σύντομες οι απαντήσεις. Θα ζητήσω πρώτα από την κυρία Σουλτανίδου να κάνει το πρώτο ερώτημα όπου θέλει. Τα δύσκολα σε μένα τα βάλετε. Δεν είναι δύσκολα, δεν είναι δύσκολα. Για να μην λέω ότι είναι στημένα τα πράγματα κτλ. Ρωτήστε εσείς να έχουμε απάντηση. Ανοιχτά πράγματα, δημοκρατικά. Λοιπόν, πού ρωτώ? Όπου θέλετε εσείς. Σε όποιον θέλετε. Όχι, αρχίστε πρώτα σε έναν και μετά θα σας δώσω και δεύτερο ερώτημα στον άλλο. Εντάξει, όχι, ρωτώ, μήπως είχατε κάποια πρόταση. Και οι δύο θα ρωτήσετε. Εγώ να ρωτήσω την κυρία Ίδωνα ποια είναι η θέση τους για την επένδυση εντός εισαγωγικών χρυσού στις Κουριές. Ωραία. Χαλκιδικής. Σύντομη απάντηση. Και Σέρες και Κιλκής, βεβαίως. Βεβαίως. Και υπάρχει. Ναι. Έχουμε θέση. Έχουμε Σέρες, θέση Κιλκής και την Χαλκιδική. Είναι Κιλκής και Χαλκιδική κατά εξοχήν και Σέρες. Έχουμε θέση, η οποία είναι διακηρυγμένη θέση, πρωτίστως από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενωτήτων. Αναδείξαμε τα θέματα αυτά σε ειδικές συνεδριάσεις, όπου ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης στη Χαλκιδική ετάχθη καθαρά κατά της επένδυσης.
ο Περιφερειάρχης με όλη την περιφερειακή ομάδα και εκείνος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε εμείς να υποβαθμιστεί το περιβάλλον, απλά πρέπει να τους ακούσουμε όλους, να ζητήσουμε διευκρινήσεις και να έχουμε την καθαρή μας θέση, η οποία είναι θέση απέναντι σε περιπτώσεις οι οποίες προσβάλλουν το περιβάλλον. Άρα απαντώ ευθέως στην κυρία Σουλτανίδου ότι αυτή είναι η θέση της δικής μας παράταξης. Θα μου επιτρέψετε να πω και μια κουβέντα ακόμη? Πήρε απόφαση η Περιφέρεια γι' αυτό. Δεν υπάρχουν αποφάσεις. Αναδείξαμε το θέμα. Αναδείξαμε το θέμα και καταλήξαμε. Δεν το συζητήσατε. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Εγώ μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα ότι το συζητήσαμε. Ωραία, ακούστε κανονικά το ερώτημα και η απάντηση, έτσι. Ας πάει η διαδικασία, ας προχωρήσει, γιατί θα υπάρξουν και άλλα ερωτήματα. Ναι, αλλά όμως εδώ μας κατηγορήσαν ότι δεν ήμασταν διεκδικητικοί και εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλο πνίξιμο. Θα έχουμε λίγο χρόνο στον επίλογο. Ο κύριος Νικολός, ερώτημα όπου θέλει. Εγώ σαν στρατηγική, σε αμφότερες της κυρίας, δεν προσωποποιώ. Ποιο είναι κατά τη... Όχι, σας παρακαλώ, σε ποια κυρία το ρωτάτε? Θα υπάρξει και δεύτερος γύρος στην άλλη, έτσι. Δείτε τώρα, κυρία Ειδονά, λόγω της θέσεώς της, επειδή έχει την ιδιότητα τις ενεργούς, πρέπει να στρεχόμαστε εναντίον της εκ των πραγμάτων. Μη στεναχωριέστε, είναι καλός ο διάλογος, δεν το εκλαμβάνω έτσι. Πολύ ευχαριστώ. Τότε... Δεν το εκλαμβάνω. Ελεύθερα μπορείτε ερώτημα, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Το ερώτημα λοιπόν που θα είχα είναι, έρχεται νέο ΕΣΠΑ, ποιες είναι οι προτεραιότητες οι στρατηγικές της περιφέρειας σε γενικές γραμμές της ΝΥΜ, της αλληλεγγύης εν πάση περιπτώσει, για την αξιοποίησή του? Ναι, απαντήστε, το είχα τονίσει και προηγουμένως και είπα ότι πρωταρχικός στόχος μας είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, η προβολή του τουρισμού σε 12μηνη βάση, αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, η αξιοποίηση όλων των θετικών στοιχείων τα οποία διαθέτει η Κεντρική Μακεδονία, ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας. Σε όλα αυτά θα ρίξουμε το βάρος μας και σας είπα και προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες ολοκληρώνουμε 523 έργα. Θεωρώ λοιπόν ότι με το νέο ΕΣΠΑ θα πάμε πολύ καλύτερα. Θα κάνουμε αυτό το οποίο επιθυμούσαμε από την αρχή, αλλά δεν ήταν δυνατόν να το κάνουμε. Αλλά πιστέψτε με, κύριε Νικολέ, ότι πραγματικά διεκδικήσαμε, ότι και θα τολμήσω να το πω και στην κυρία Σουλτανίδου, όχι, ότι το πόσο διεκδικητικοί ήμασταν, κλείσαμε την περιφέρεια και για να ζητήσουμε χρήματα για τη σχολική στέγη, κλείσαμε την περιφέρεια με κίνδυνο να χαρακτηριστεί παράνομο αυτό. Ωραία. Όταν έγινε η κινητικότητα των υπαλλήλων. Έχουμε θέση για το νερό, έχουμε θέση για το λιμάνι, οι οποίες θέσεις μας δεν απέχουν από τις θέσεις τις δικές σας. Επομένως, να μην έχουμε άδικες κατηγορίες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σουλτανίδου, στη συνέχεια βεβαίως και τον συνάδελφο τον κύριο Νικολό. Ποιο θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνετε και να αντιμετωπίσετε, εάν και εφόσον ο κόσμος σας εκλέξει σαν την καινούργια διοίκηση της περιφέρειας? Κάτι που εγώ βεβαίως δεν το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε πάλι η διοίκηση. Αλλά στην περίπτωση που εκλεγείτε, τι θα κάνετε, πώς θα αξιολογείτε τα προβλήματα και σε ποιο θα επικεντρωθείτε πρώτα, για να του δώσετε λύση, δηλαδή όχι μόνο να το αναδείξετε? Το βασικό ζήτημα είναι η αύξηση των πόρων. Αυτή τη στιγμή, επειδή μιλήσατε πριν για το ΕΣΠΑ, αυτό που θα διαχειριστεί για τα επόμενα 7 χρόνια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή 76 μόλις ευρώ ανά άτομο το χρόνο. Με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, δυστυχώς, για τους πολίτες της. Άρα λοιπόν το βασικό για μας είναι η διεκδίκηση της αύξησης των πόρων και αυτό, όπως είπαμε και πριν και δεν θα το ξαναπώ για να μην παρεξηγηθεί ο κύριος Ευθρόπουλος, συνδέεται με τη γενικότερη πολιτική, με την κατάργηση των μνημονίων κτλ. Από εκεί και ύστερα, για να μην με μαλώσει εντός εισαγωγικών λοιπόν. Συνδέεται όμως με τη... εντός εισαγωγικών, το είπα για όνομα του Θεού. Συνδέεται λοιπόν με την κατάργηση των μνημονίων, τη διαγραφή του χρέους κτλ. Άρα μία εντελώς διαφορετική πολιτική εμείς θα ασκήσουμε. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτήν. Και το βασικότερο ζήτημα φυσικά που έχουμε να λύσουμε είναι το ζήτημα της ανεργίας και της ανθρωπιστικής κρίσης. Και εκεί πέρα πρέπει να διοχετευθούν άμεσα οι πόροι. Και βέβαια η ανεργία συνδέεται με την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Γιατί χωρίς κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Και αυτό σημαίνει για μας παρέμβαση του δημοσίου, άρα αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Και βέβαια το ζήτημα του κλεισίματος των νοσοκομείων, γιατί ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να. 2,5 εκατομμύρια σε όλη τη χώρα είναι ανασφάλιστη. Ωραία. Η σειρά σας τώρα να κάνετε ερώτημα στον κύριο Νικολό.
Να απαντήσω λίγο κι εγώ στην κυρία Ιδονά για το δικό μας συνδυασμό. Όχι, θα υπάρξει ερώτημα. Να θεωρήσουμε ότι είναι ίδιο ερώτημα. Κύριε Μητρόπουλε, κάνετε διάλειμμα και μας βάζετε εμάς και ρωτάμε. Όχι, για ποιο λόγο. Για να ελαφρύνω την κουβέντα, το είπα. Όχι, θεωρώ ότι έτσι κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι στημένη μια συζήτηση. Έτσι. Ούτε μπορεί να πει κάποιος ότι ο δημοσιογράφος τα κατευθύνει και που θέλει. Ο καθένας σας ελεύθερα μπορεί να θέσει και στους δύο συναδέλφους σας το ερώτημα. Γι' αυτό να αρχίσω από εσάς το δεύτερο γύρο και να κάνεις ερώτημα τώρα στην κυρία Σουλτανίδου. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να πω το εξής. Να μην πω κι εγώ ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα του δικού μας συνδυασμού. Δεν γίνεται. Αυτό ήταν ουσιαστικό ερώτημα. Θα απαντήσετε. Θα σας δώσει. Ναι. Θα γίνει πάλι ερώτημα. Εντάξει, επειδή απευθύνθηκε και στους δύο, τότε να το κλείνουμε το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό λέω. Σας παρακαλώ. Είπαμε από μία ερώτηση και η δεύτερη στο επόμενο θα γίνει το ερώτημα. Θα τα βρούμε μεταξύ. Άρα τώρα εγώ που ρωτάω. Κάντε ερώτηση στην κυρία Σουλτανίδου. Εγώ ήθελα να τη ρωτήσω το εξής. Τώρα βέβαια θα ξεφύγουμε λίγο. Μέχρι τώρα το κράτος ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης. Λοιπόν, και θεωρώ ότι αυτή η συνταγή τρόπον την απέτυχε. Θα επανέλθουμε πάλι, δηλαδή ο συνδυασμός σας πάλι προκρίνει κρατικοδίαιτη οικονομία. Γιατί αυτό κατανοώ εγώ, ας πούμε. Πάρει το κράτος να επέμβει. Εγώ είπα και πριν ότι δεν υπάρχει, ειδικά μετά από, μέσα σε μια τέτοια οικονομική κρίση που βιώνουμε, όπου έχουμε υποστεί μείωση του ΕΠ που δεν την έχει υποστεί χώρα ούτε σε περίοδο πολέμου, δεν υπάρχει περίπτωση να ανασυγκροτηθεί σε θετική κατεύθυνση αυτή η οικονομία, αφήνοντάς τη στα χέρια των ιδιωτών. Και είναι πολύ φανερό και με τα αποτελέσματα της Κόσκο και με όλη την ιστορία στο λιμάνι του Πειραιά που βλέπουμε και βλέπουμε τι αποτελέσματα έχει στους εργαζόμενους και το τι κερδίζει το κράτος κτλ. Δεν μιλάμε για αυτό το δημόσιο και το κρατικοδίαιτο δημόσιο που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μιλάμε καθόλου. Ναι. Μιλάμε για ένα δημόσιο το οποίο θα ελέγχεται από την κοινωνία, θα ελέγχεται από τους εργαζόμενους, το οποίο θα είναι παραγωγικό, στο οποίο θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί φορείς. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι στη διοίκηση του λιμανιού θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής και η περιφέρεια και της Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος και το Σωματείο κτλ. Μιλάμε για ένα τέτοιο δημόσιο που δεν θα γίνονται ρουσφέτια, ούτε προσλήψεις πάνω από το κανονικό ή με διάφορους πλάγιους τρόπους γιατί θέλουμε να εξυπηρετήσουμε την πελατειακή αυτή. Λέμε για ένα δημόσιο το οποίο όμως θα εφαρμόζει μια αυτόνομη οικονομική πολιτική στη χώρα του, θα καταρτίζει κλαδικές πολιτικές, ότι εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να αναπτύξω τον αγροτικό τομέα και σε αυτούς τους. Και δίνω αυτούς τους πόρους. Ωραία. Ένα τέτοιο δημόσιο μιλάμε. Ωραία. Εδώ να ρωτήσω, κύριε Ρητρόπουλε, να μας πει η κυρία Σουλτανίδου. Όχι, τώρα με χαλάτε. Ποιο δημόσιο έχει υπόψη της Ευρωκράτης. Όχι, όχι. Να το προσωποποιήσετε. Δύο χρόνους είναι συγκεκριμένος. Θα δικήσουμε κάποιους. Η κυβέρνηση έχει μόνο τη Μεγάλη Βρετανία. Όχι, εσείς ποιο έχετε. Η κυβέρνηση αφήστε. Γιατί παρακαλώ πρώτα. Κύριε Ιδονά, εσείς θα κάνετε ερώτημα στον κύριο Νικολό τώρα. Βεβαίως. Να το κάνω. Βεβαίως. Πρώτον, επειδή είναι συμπαθέστατος ο κύριος Νικολός, θέλω να του δώσω τη δυνατότητα να απαντήσει και στο προηγούμενο ερώτημα που έκανα και να το συνδέσει, δηλαδή να απαντήσει σε δύο σκέλη. Πρώτον, ποιο θα είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσει ο συνδυασμός τους, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να μου πει ποιο θεωρεί ότι είναι το ατού του συνδυασμού τους και ποιο είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του συνδυασμού τους. Το ευαίσθητο θα το βρείτε εσείς, πιστεύω. Εσείς θα μας πείτε. Εσείς θα μας πείτε. Σας ερωτώ απαντήστε, εγώ. Απαντήστε. Να πω λοιπόν στο πρώτο ζήτημα. Εμείς, το έχει πει και ο Γιάννης Ιωαννίδης επανειλημμένος, στόχος μας είναι να στρέψουμε όλες τις δυνάμεις της περιφέρειας στην επιχειρηματικότητα. Θεωρούμε ότι πάσχει, όχι λόγω της προηγούμενης διοίκησης ή όχι, εκεί εντοπίζουμε εμείς το κενό που έχει η Κεντρική Μακεδονία. Για τον λόγο αυτό και το πρόγραμμα το δικό μας και οι δράσεις θα στραφούν προς τα εκεί. Και δεν λέω επιχειρηματικότητα ούτε όλα στους ιδιώτες βέβαια, αν και εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, να μπορέσει να ξαναζωντανέψει η επιχειρηματικότητα της Κεντρικής Μακεδονίας στους τομείς που όντως και εσείς συμφωνούμε. Έτσι, αυτοί είναι οι τομείς που δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Σας βλέπω, συμφωνείτε σε πολλά πάντως. Δεν υπάρχει λόγος. Μα τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα και τα βλέπουμε όλοι, τα ίδια προβλήματα. Μα αφού και όλοι τα βιώνουμε, δηλαδή τι να πούμε, κάτι διαφορετικό, δεν νομίζω. Τα προβλήματα είναι αυτά. Ίσως είναι διαφορετικά οι προτεραιότητες που έχει κάθε συνδυασμός. Ίσως και ο τρόπος που θα τα εκτελέσει, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία στο ποια είναι τα προβλήματα. Όσοι ζούμε εδώ πέρα τα βιώνουμε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετική μόνο η αντιμετώπιση τους, ίσως οι προτεραιότητες. Πώς βιώνει ο καθένας.
Κυρία Σουλτάνη, δεν μας είπε τώρα ποιο είναι το ισχυρό τους και ποιο είναι το αδύναμο σημείο. Αυτό ήταν η ερώτηση. Θα βρείτε εσείς. Αυτό δεν είναι απάντηση. Αυτό δεν είναι απάντηση. Να μου πει ότι δεν έχουν αδύνατο σημείο. Είπε το αδύνατο ότι θα το βρείτε εσείς. Το είπε. Ή θα το βρουν οι ψηφοφόροι αν υπάρχει αδύνατο. Εσείς θεωρείτε ότι δεν έχετε. Εσείς θέλετε να πείτε ποιο είναι το αδύνατό τους. Να το ακούσουμε. Εγώ. Ναι. Όχι, εγώ ερωτώ. Όχι, μας συγχωρείτε. Τώρα αλλάζετε τους κανόνες του παιχνιδιού. Όπως θέλετε. Προέρετε κριτική να πείτε. Η ερώτηση δεν απαντιέται με ερώτηση. Ωραία, έχει δίκιο η κυρία Ειδονά. Απαντήστε με τον τρόπο που θέλετε. Αδύναμο σημείο εγώ δεν μπορώ να εντοπίσω αυτή τη στιγμή επί της ουσίας. Μπορεί αν αναλάβουμε την εξουσία να βρεθούν αδύνατα σημεία. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Το ισχυρό σημείο, εγώ σαν πρότυπο έχω τον ίδιο τον Ιωαννίδη, ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε πάλευε και παλεύει και έχει καταρτήσει ένα ψηφοδέλτιο κατά τη γνώμη μου με ανθρώπους της δουλειάς και της επιχειρηματικότητας. Ανθρώπους οι οποίοι προτίθενται και έχουν περάσει μέσα από το καμίνι της εργασίας για να δουλέψουν. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το ισχυρό σημείο του συνδυασμού. Πάντοτε όμως υπό την καθοδήγηση ενός ανθρώπου που σας το λέω, το θαύμαζα πάντοτε. Και για ό,τι κατάφερε και για ό,τι αγωνίζεται ακόμα. Κυρία Σουλτανίδου, ερώτημα προς τον κύριο Νικολό. Νομίζω ότι κλείνουμε από δύο, έτσι, ο καθένας σας. Μάλιστα. Εσείς, εφόσον έχετε ήδη αποδεχθεί ότι το βασικότερο ζήτημα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ενεργεια, με το μόλις 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα επόμενα 7 χρόνια. Ποιες δράσεις θα κάνετε και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το θέμα της ανεργίας? Η ανεργία αντιμετωπίζεται πρώτον με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας πρέπει να λειτουργήσει η ελεύθερη οικονομία. Το δημόσιο δεν μπορεί να απορροφήσει πια κανένα, κατά τη γνώμη μου. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή η εποχή πέρασε. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναγεννηθούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η περιφέρεια έχει δυνατότητες. Μπορεί να είναι χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς ότι πρέπει να αναγεννηθεί αυτός ο πρωτογενής τομέας για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, διότι φεύγουν τα νέα παιδιά στο εξωτερικό. Έχουμε τεράστια αφέμαξη νέων ανθρώπων. Και ο λόγος που στρεφόμαστε εκεί είναι αυτός. Για να δημιουργηθεί, δεν θα προσλάβουμε εμείς πια κόσμο. Να μπορέσουν οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, είτε οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να αναγεννηθούν, να ξεφύγουν από τη γραφειοκρατία. Να υπάρξει βοήθεια, είχε ανακοινώσει και ο Γιάννης Ιωαννίδης τη δημιουργία του συμμάχου του επιχειρηματία, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια αναγέννηση από κάτω της κοινωνίας. Γι' αυτό στρεφόμαστε εκεί. Αλλιώς η ενεργία δεν παλεύεται. Με το δημόσιο, με κρατικοδίαιτη οικονομία, δεν παλεύεται η ενεργία πια. Μάλιστα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε έτσι αυτόν τον τρόπο. Θέλω λίγο μια κουβέντα από όλους σας. Πάντως σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι δεν το θίξαμε καθόλου, θα έπρεπε να το θίξουμε όμως. Ένα βασικό εργαλείο στο να παράγεις έργο σε ένα θεσμό όπως είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι και οι εργαζόμενοι. Έως τώρα από ό,τι ξέρω δεν έχει ζητήσει κανένας από τους υποψήφιους να δει τους συλλόγους των εργαζομένων, οι οποίοι είναι αρκετοί βέβαια, μέσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα έπρεπε οι επικεφαλοί σας να έρθουν σε συζήτηση και με τους ίδιους τους εργαζόμενους για να ακούσουν και την άποψη αυτών. Και βέβαια ένα ακόμα, αν και κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί μια επιτροπή διαφάνειας μες στην περιφέρεια, η οποία θα λειτουργεί προληπτικά και η οποία θα έχει συμμετοχή από φορείς και από τους ίδιους τους εργαζόμενους και από μέλη βέβαια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κυρία Ειδονά. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι με τους συλλόγους των εργαζομένων και με τους εργαζόμενους εμείς σαν διοίκηση έχουμε καθημερινή επαφή. Η επικοινωνία μας για τα μεγάλα θέματα τα οποία τους απασχολούν, νομίζω ότι τη γνωρίζετε και εσείς, επειδή εργάζεστε κοντά μας. Και γραφείο τύπου, γραμματέας τύπου. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η επικοινωνία μας είναι πάρα πολύ καλή. Τα θέματα τους τα αντιμετωπίζουμε, τα γνωρίζουμε. Κάθε φορά που ζητήθηκε η συνδρομή μας στο μέτρο το οποίο μπορούσαμε να συνδράμουμε, ήμασταν κοντά τους και φυσικά και είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί σε οποιασδήποτε προτάσεις μπορούμε και να τις δούμε και να τις αξιοποιήσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Ωραία. Στο θέμα που ανέφερα σχετικά με την Επιτροπή Διαφάνειας. Δεν είμαι αρνητική, αλλά δεν το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα.
Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόταση, η οποία είναι εύκολο να λέμε ναι, το δέχομαι ή δεν το δέχομαι, αλλά αν δεν υπάρχει μια τέτοια πρόταση ολοκληρωμένη, η οποία να υποστηρίζεται όπως πρέπει να υποστηρίζεται, φυσικά δεν μπορώ να πάρω θέση. Ωραία. Είμαι υπέρ της διαφάνειας και στη θέση την οποία είμαι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι τρομακτικά αυστηρή και δεν περνάει τίποτε από εμένα. Αυτό το οποίο είπα στην αρχή της κουβέντας μας για την εντυμότητα όσων δουλεύουν στην αυτοδιοίκηση είναι απαραβίαστο για μένα και επομένως και μετά από τα πολλά χρόνια στα οποία εργάζομαι εγώ μέσα και προσφέρω υπηρεσίες, έχω την εντύπωση ότι δεν έδωσα ποτέ σε κανέναν κανένα δικαίωμα. Ωραία. Να πει τίποτε. Η κυρία Σολτανίδου, πάνω στα θέματα που έθεσα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς, βέβαια και ο κύριος Θεοδωρόπουλος που ήταν εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος και η κυρία Χαραλαμπίδου σαν βουλευτής, είχαν μέχρι τώρα αρκετές επαφές και με τα σωματεία και με τους ίδιους τους εργαζόμενους. Έχουμε προγραμματίσει και θα γίνει και επαφή με το σωματείο αλλά και περιοδία στους χώρους εργασίας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και να πάρουμε και τις γνώμεις των εργαζομένων και για τη λειτουργία της περιφέρειας αλλά και για τα προβλήματα που έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι ως εργαζόμενοι της περιφέρειας. Μάλιστα. Ο κύριος Νικολός. Και το θέμα της διαφάνειας. Πείτε μας. Δεν ξέρω αν θα έχει αυτή τη μορφή η Επιτροπή ή όχι. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει. Εγώ είπα στην αρχή και συμμετοχικός προϋπολογισμός, συμμετοχή των φορέων και της κοινωνίας για το πού θα διοχετευθούν και οπωσδήποτε έλεγχος, ο οποίος να εξασφαλίζει και να διασφαλίζει ότι τα ποσά πήγαν εκεί που αποφάσισε το Κοινωνικό Σύλλογο και πήγαν με τον πλέον έντιμο και καθαρό τρόπο. Ωραία. Ο κύριος Νικολός. Εγώ να πω ότι νομίζω για το θέμα των εργαζομένων δεν διαφωνεί κανένας. Θεωρώ ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα όλων των υποψηφίων να το αντιμετωπίσουν. Άρα φυσικά δεν έχω κάποια ένσταση σε αυτό. Όσον αφορά τη διαφάνεια, θα ήθελα να πω ότι για να υπάρχει Επιτροπή Διαφάνειας πρέπει να υπάρχει πόνοια αδιαφάνειας. Εγώ θεωρώ με την αισιόδοξη άποψη ότι δεν υπάρχει αδιαφάνεια αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Άρα αν χρειάζεται, πολύ ευχαρίστω να δημιουργηθεί. Αλλά εγώ αντιμετωπίζω και την απερχόμενη διοίκηση ως διαφανής, δηλαδή ως έντιμη κατά τεκμήριο, ας πούμε. Μάλιστα. Πάντως πολύ ευχαρίστω να δημιουργηθεί αν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Να σας ευχαριστήσω, που ήσασταν σήμερα εδώ. Έτσι, να συγχωρώ. Στην περιφέρεια κάτι τίποτα. Να σας ευχηθώ. Σας παρακαλώ να μην μείνει τέτοια εικόνια. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ο κ. Τσομιάδης δεν ήταν ανέντιμος. Για μια τυπική παράβαση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλους. Έτσι, καλή επιτυχία σε όλους. Και βέβαια να έχετε δυνάμεις, ας ανάψουν λίγο τα αίματα, δεν πειράζει. Αν αυτό είναι για καλό του διαλόγου. Και καλό, για καλό της δημοκρατίας και της περιφέρειας. Καλή επιτυχία σας και πάλι. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές που ήταν σήμερα μαζί μας.